Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, πάλι μαζί στη συνέχεια των εκπομπών μας. Έχουμε σήμερα εκείνο το νέο που πηγαίνει στον Χριστό και του λέει «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να ποιήσω ή να ζωή αιώνια κληρονομήσω, τι να κάνω τόσο ώστε να κληρονομήσω τη ζωή». Έχουμε και άλλους πλούσιους στο Ευαγγέλιο, όπως εκείνον ο οποίος δεν είχε αποθήκες, λέει, να βάλει τα τόσα πολλά γεννήματα που είχε κάνει και ρωτούσε τώρα ο νέος αυτός πώς να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο πρώτος, ο άφρον πλούσιος όπως λέγεται, ήταν βέβαιος ότι θα ζήσει πολύ και θα απολαύσει τα αγαθά του. Αυτή την ανοησία παρουσιάζει ο πλούτος. Εκείνος λογάριαζε ότι θα ζήσει πολύ. Αυτός εδώ επιθυμεί να ζήσει αιώνια. Εκείνος ήταν φιλόπλουτος και ετούτος θέλει να ζήσει, να μην του λείψει τίποτα στη ζωή του. Και οι δύο παρουσιάζουν μια αμορία, θα λέγαμε, αλλά εκείνο που έχει σημασία τώρα είναι να μην του λείψει η αιώνια ζωή. Βέβαια, είναι μεγαλύτερος και καλύτερος ο πόθος αυτός και η προσευχή μας εκεί πρέπει να συγκλίνει στην αιώνια ζωή περισσότερο παρά σε αυτήν εδώ. Αυτός όμως θέλει να μάθει το μυστικό για να ζήσει την αιώνια ζωή. Και θέλει και επιθυμεί να γίνει αθάνατος. Και επειδή άκουσε ότι ο Χριστός κάνει πάρα πολλά θαύματα, πίστεψε πως μπορούσε να κάνει και αυτό ακόμα. Ότι αυτός που έκανε να ζήσουν οι πεθαμένοι, θα μπορούσε ευκολότερα να κάνει να μην πεθαίνουν τώρα οι ζωντανοί. Έτσι το εξηγεί και ένας πατέρας της Εκκλησίας, ο Ιερός Θεοφύλακτος, με αυτή τη σκέψη δηλαδή πήγε το παιδί αυτό, υπέθεσε ότι ο Χριστός μπορούσε να τον κάνει να ζει αιώνια, αλλά σε αυτή τη γη βέβαια. Και σκέφτηκε ως φιλοχρήματος ότι καλά θα ήταν να συνεχίσει εδώ αυτή τη ζωή, επειδή είχε πολλά χρήματα, πολλά λεφτά. Και αυτός ο άνθρωπος είχε αρετές, αλλά ήταν φιλοχρήματος. Δεν υπάρχει αιώνια ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος κρατάει για ένα ορισμένο διάστημα και κανένας δεν μένει αιώνια εδώ. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν πρόκειται να πεθάνει κάποτε, τι άνθρωπος ζήσετε και ουκ όψετε θάνατον, ποιος μπορεί να ζήσει και να μην δει το θάνατο, λέει μέσα η Αγία Γραφή. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιος πλούσιος ρωτάει αληθινά και θέλει να δει πώς μπορεί να κληρονομήσει τη ζωή, την αιώνια, σήμερα θα το συζητήσουμε και θα αποδείξουμε ότι μπορεί κάποιος να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Η ανώτατη πρόνοια του Θεού, πρώτη σαν στάθμη και μέτρο που διέπει και κυβερνά τα πάντα η πανσοφία του Θεού, έκανε το ανθρώπινο γένος, θα λέγαμε χοντρικά, σε δύο κατηγορίες. Σε κάποιους πλούσιους και σε κάποιους φτωχούς. Βέβαια λένε ότι υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, η μεσαία. Εμείς θα πάρουμε τις δύο κατηγορίες σήμερα για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αλλά ο Θεός θέλει να δει με τι τρόπο ζουν και αυτοί και οι δύο αυτοί άνθρωποι, δηλαδή ποια είναι η κατάσταση ψυχολογική και των πλουσίων και των φτωχών σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Όσο δε για την άλλη, την αιώνια ζωή και για το σκοπό της Θείας Προνοίας, η κατάσταση και των δύο είναι η αυτή. Δεν θα κριθεί δηλαδή η κατάσταση αυτή από το τι έχει ο καθένας στην τσέπη του, αλλά ποια είναι η συμπεριφορά του απέναντι στον κόσμο και στο Θεό. Ας πούμε ότι ευνοεί τους πλουσίους ο Θεός, προς στιγμήν έτσι φαίνεται, σε μια οδό πλούσια και με πολλά αγαθά και σε ένα στενό δρόμο έχει τους φτωχούς οι οποίοι έχουν λίγα και πολύ λίγα. Οι πλούσιοι θα μπορέσουν με την καλή υπομονή, οι πλούσιοι θα μπορέσουν με την ελεημοσύνη,
να σωθούν και οι άλλοι με την υπομονή και να μην βαρυγκομίσουν. Δεν είναι άδικος ο Θεός, μη γέννητο, δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο πράγμα σε καμιά περίπτωση. Το μυαλό μας είναι εκείνο που δεν χωράει και όχι η πανσοφία του Θεού. Μας φαίνεται προς το παρόν ότι είναι άδικο το ένας να είναι πολύ φτωχός και ο άλλος πολύ πλούσιος. Όμως είπαμε ότι εδώ είναι ένα στάδιο αγώνος που οι ανισότητες αυτές πρέπει να τις ανισότητες πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε κατά τρόπον σωστό. Ο ένας λοιπόν με τον άθλο της υπομονής θα τιμήσει την αξία αυτής της ζωής και το Θεό και ο άλλος με την ελεημοσύνη. Έχουμε δει το φτωχό το Λάζαρο και τον πλούσιο στο Ευαγγέλιο και έχουμε μιλήσει άλλη φορά και ότι ανάμεσα στον Αβραάμ και στο φτωχό μάλλον ο Αβραάμ κρατάει στην αγκαλιά του το φτωχό ενώ τον πλούσιο τον έχουν απομακρύνει σε ένα μακρινό μέρος όπου χάος υπάρχει μεταξύ. Ο πλούσιος είναι στη χώρα των βασάνων. Είπε ο Χριστός ότι δύσκολα σώζονται οι πλούσιοι, διότι ο πλούσιος πρέπει να διαχειρίζεται με πίστη και καλοσύνη τον πλούτο του και έλεος προς απέναντι των άλλων συνανθρώπων του. Και αυτό είναι μια δυσκολία, γιατί ο άνθρωπος νομίζει, προσοικειώνεται, εξοικειώνεται και νομίζει ότι ο πλούτος είναι μόνο δικός του και εκεί την πατάει πνευματικά και πέφτει. Θα εισέρθουν κάποιοι πλούσιοι στη βασιλεία εφόσον εκτελέσουν το έργο της φιλανθρωπίας. Ας έχει κανείς το αρκετό και το αναγκαίο. Το υπόλοιπο όμως που περισσεύει πρέπει να το διαμοιράζει. Ο Θεός χάρισε αγαθά για να είμαστε καλοί οικονόμοι των αγαθών αυτών και όχι για να είμαστε σκληροί αφέντες απέναντι στους άλλους. Ο Θεός έδωσε σε κάποιον πολλά, σε κάποιον δε λιγότερα, για να μπορεί να πληρώνει εκείνος με το δικό του περίσσευμα το χρέος του απέναντι στο φτωχό. Αυτό μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι το περίσσευμά μας πρέπει να γίνεται ελεημοσύνη στο φτωχό. Όχι ότι στερούμεθα εμείς, αλλά ότι περισσεύειλε. Κοιτάξτε πόση σοφία υπάρχει σε αυτό. Δεν σου λέει να στερήσει για να δώσει τον άλλον, όχι. Αλλά τουλάχιστον αυτό που περισσεύει, μην το αποθησαυρίζεις εσύ και το φυλακίζεις εκεί κάπου, αλλά δώσ' το και θα σου έρθει και άλλος πλούτος στα χέρια σου. Γίνε βοηθός λοιπόν στους ανθρώπους με κάθε τρόπο που μπορείς. Δεν είναι μόνο το φαγητό, δεν είναι μόνο τα ρούχα, δεν είναι μόνο να πληρώσεις κάποιον ένα χρέος μικρό ή μεγάλο, αλλά χίλιοι τρόποι υπάρχουν. Εάν η αγάπη υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Βρίσκει η ίδια η αγάπη τον τρόπο για να αντεπεξέλθει στη δυσκολία του άλλου. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει το φτωχό αδελφό του και λέει ότι ό,τι κάνεις αυτό το φτωχό, το κάνεις σε μένα. Κοιτάξτε, προσοικειώνεται τη μοίρα του ελαχίστου ανθρώπου. Λέει, όταν κάνετε σε αυτόν τον φτωχό, το ελάχιστο, το μικρό άνθρωπο, σε μένα το κάνετε. Να τον επιμελείσαι λοιπόν, να τον βλέπεις και να τον βοηθάς. Διότι είναι μακάριος εκείνος ο οποίος βοηθάει τους ανθρώπους του. Αν η γειτονιά που κατοικεί κανείς είναι άνυδρη και δεν έχει νερό και ξαφνικά μέσα στην αυλή σου βγει νερό και σου δείξει μια εξαιρετική αγάπη ο Θεός με αυτό το πράγμα, μια εξαιρετική εύνοια, μην την κρατήσεις αυτή τη βρύση μόνο για τον εαυτό σου, γιατί θα γίνεις και εχθρός των άλλων ανθρώπων. Πίνε από τη βρύση, αποθήκευσε νερό όσο θέλεις, πότισε τον κήπο σου και όλα τα ζώα σου, οτιδήποτε έχεις. Αλλά το νερό εκείνο δεν είναι κτήμα δικό σου, είναι χάρισμα και έλεος του Θεού. Το νερό είναι άφθονο και φτάνει για όλο τον κόσμο. Φτάνει και περισσεύει και για τους άλλους και για σένα. Αλλά αν το νερό στέκεται και λιμνάζει άχρηστο στους λάκους και στις δεξαμενές και οπουδήποτε αποθηκεύεις, αυτό μυρίζει και βρωμίζει, ενώ θα μπορούσε να ευεργετήσει τους ανθρώπους με αυτό το νερό που το βρώμισες εσύ από τη φιλαργυρία σου και από την... Γι' αυτό λοιπόν
ο Θεός μας κάνει διαχειριστές του πλούτου και όχι κατακρατητές του πλούτου. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που είναι αφάνταστα στερημένοι, όχι στην πατρίδα μας, σε άλλες χώρες, και αυτό πρέπει να λέμε ένα ευχαριστώ στο Θεό που μας έχει δώσει το έλεος Του. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν το νερό, το απαραίτητο νερό, και εμείς το έχουμε άφθονο. Μιας τέτοιας λοιπόν χάριτος του Θεού, είμαστε άξιοι να την κρατήσουμε και να δώσουμε και ένα μέρος σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτού του πράγματος, το οποίο εμείς έχουμε εναφθονία. Ο πλούτος σε μερικώς είναι πολλής και φτάνει για τη διακυβέρνηση του σπιτιού τους, και δύο σπίτια να έχουν και τρία να έχουν, και ας τα έχουν βέβαια, αλλά να μην είναι εκείνοι οι οποίοι θα κλειδώσουν κάπου το θησαυρό τους, θα τον ακινητοποιήσουν, όπως οι φιλάργυροι τις λίρες που τις βάζανε στα κιούπια και στα στρώματα και οπουδήποτε αλλού, και δεν βοηθούσαν κανέναν άνθρωπο, ή παίζανε παιχνίδια και χάνανε τα λεφτά τους εκεί, άσκοπα κυλούσε το χρήμα, και να μην έχει από τα πολλά που περισσεύουν ένα μέρος αυτός ο άνθρωπος, ένα κομμάτι από αυτά, να μπορεί να χορταίνει κάποιον πεινασμένο. Χορταίνουν τα σκυλιά μας, αλλά δεν χορταίνουν οι πεινασμένοι άνθρωποι γύρω-γύρω. Τι θα μας πει ο Θεός? Μπράβο, χορτάσατε τα σκυλιά, αλλά τους ανθρώπους τους αφήσατε να πεινάνε. Μια χείρα που έχει ορφανά και δεν έχει σύζυγο και έχει τόσες ανάγκες για τα παιδιά της, δεν έχει ένα χέρι βοηθείας, και αυτό είναι αμαρτία από το Θεό, μεγάλη αμαρτία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε φιλάνθρωποι και όχι φιλοχρήματοι. Ο Θεός θέλει από τη βρύση του νερού που πίνουμε εμείς να πίνει και ο γείτονας. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να διοχετεύσει κανείς μια βοήθεια προς τα έξω στην κοινωνία, είτε σε συλλόγους, είτε σε προσωπικά, σε κάποιους ανθρώπους, σε γέροντες, σε πάσχοντες, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάτι να πληρώσουν, και πρέπει να ελεγχόμαστε όλοι για το ότι δεν κάνουμε μια φιλανθρωπία προς τον συνάνθρωπό μας. Ο Θεός κάνει, μόλις γεννηθεί το παιδί, να αναβλύζει γάλα από τους μαστούς της γυναικός για να δίδει του μωρού και να τρέφεται, που δεν έχει από αλλού το παιδί αυτό να πάρει τροφή, ιδίως στις φτωχές, πάρα πολύ φτωχές χώρες. Αλλά αν το κρατήσει το γάλα αυτό, δέστε τι κακό κάνει αυτή η γυναίκα. Αυτή η σκληρή μητέρα αφήνει το παιδί της σε αστεία να πεθάνει. Και αυτό το πλούτο που σου έδωσε ο Θεός, αδερφέ, θα πρέπει να τον έχεις ως πατέρας και επιστάτης του φτωχού βοήθεια. Αν το κρατήσεις για φιλαργυρία δική σου, δες τότε τι κακό είναι αυτό που κάνεις. Πεθαίνει ο φτωχός ή από την πείνα ή από την κακουχία ή από το κρύο ή από την έλλειψη φαρμάκων, και γίνεσαι εσύ υπεύθυνος. Πέφτει στην πορνεία η κόρη εκείνη, η φτωχή που δεν έχει τα απαραίτητα για να ζήσει, και δεν κάνεις κάτι για να τη βοηθήσεις. Εσύ που δεν έδωσες την αναγκαία βοήθεια σε κάποιον άνθρωπο, είσαι υπεύθυνος. Αλλά όσο περισσότερο δίνουμε, τόσο περισσότερο πληθαίνει αυτό το οποίο μας δίνει ο Θεός. Να το έχετε υπόψη σας. Να το έχουμε υπόψη μας. Το στάσιμο του πλούτου, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι κακό και επικίνδυνο για την κοινωνία, διότι το χρήμα δεν διασκορπίζεται και δεν ρέει. Αλλά όσο εσύ δίνεις, τόσο περισσότερο περισσεύει από αυτό που έχεις. Διότι ο Θεός ανταποδίδει περισσότερο και μυστικά και με τρόπους θαυμαστούς που δεν μπορείς να τους εξιχνιάσεις και πώς. Πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την εμπειρία, ότι όταν έδωσαν τους ήρθαν χρήματα. Θυμηθείτε εκείνη την χείρα στα Σεραπτά που φιλοξενούσε τον προφήτη Ηλία, η οποία δεν είχε, λέει, παρά καθημερινά ελάχιστο για να θρέφει τον εαυτό της και το παιδί της. Και με το να δίνει στον προφήτη Ηλία ελεημοσύνη αυτή η χείρα, δεν στέρεψε ποτέ το λάδι, δεν τους έλειψε ποτέ το λάδι αυτό και το λίγο αλεύρι που υπήρχε μέσα στο σακούλι της. Και έγινε άπειρο, πάρα πολύ και καθημερινό, επί χρόνια ολόκληρα,
διότι έγινε ένα θαύμα εκεί μυστικό από το Θεό, που πολλαπλασίαζε αυτό το οποίο διέθετε η χείρα για κάποιον προφήτη του Θεού, τον Ηλία, ένα μεγάλο άνθρωπο ευλογημένο από το Θεό. Και ο Ελισέος πάλι, και σε αυτόν έτυχε πάλι να τον φιλοξενεί μια χείρα γυναίκα, η οποία δεν ελαττώθηκε στο να δίνει όσο έδινε και διαμοιραζόταν στα χέρια του προφήτη και των φτωχών, συνεχώς είχε και συνεχώς απέδιδε. Και δεν υπάρχει πρόφαση να πούμε ότι εμείς θέλουμε να κρατάμε αυτό η κατακράτηση, δεν είναι αρεστή στο Θεό. Κάποτε ρίχθηκε από το φθόνο των Βαβυλωνίων μεγιστάνων ο προφήτης Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων, όπως ξέρουμε. Και ο Θεός που είχε την έγνοια του Δανιήλ, μετά από 5 μέρες, όπου κανένα στο λάκκο αυτό δεν έτρωγε, ούτε τα λιοντάρια έτρωγαν το Δανιήλ, ούτε ο Δανιήλ μπορούσε να φάει τίποτα, έστειλε τον προφήτη, ένα προφήτη, τον Αβακούμ, ο οποίος πήγαινε το γεύμα των θεριστών, δηλαδή ένα πανέρι με φαγητά για εκείνους που θέριζαν. Και του λέει ο άγγελος, σταμάτησε, μην πας εκεί που πας, αλλά φέρε αυτό το φαγητό και να το πάμε στο Δανιήλ. Και τον κατήφθηνε, τον άρπαξε λέει από τα μαλλιά και τον κατήφθηνε στο λάκκο των Λεόντων, δια θαυμαστής εναρίου διακομιδής. Και τον πήγε εκεί και του είπε, Δανιήλ, προφήτη του Θεού, φάει το και για το άριστον. Ο Θεός σου στέλνει για να φας το γεύμα αυτό. Και δεν είπε ότι εγώ έχω θεριστές που αναμένουν το γεύμα και μου θερίζουν το χωράφι και ότι το είναι το ψωμί για τους ανθρώπους που δουλεύουν. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Βακούμ, αλλά υπάκουσε στην εντολή του Θεού και το παρέδωσε εκεί που του είπε. Ο Θεός τον πρόσταξε να θρέψει ένα φυλακισμένο, έναν εγκλωβισμένο άνθρωπο και το έκανε χωρίς καθόλου να γογγίσει. Πόσοι φυλακισμένοι και απεινασμένοι υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι δεν έχουν τον επιούσιον άρτο να φάνε αυτό που τρώμε εμείς καθημερινά, πόσοι είναι αυτοί που τρέμουν από το ότι το σπίτι τους δεν έχει μέσα θέρμανση. Ο Θεός μας δίνει λοιπόν την ευκαιρία να γίνουμε επιμελητές και κυβερνήτες των φτωχών. Θα μπορούσε να μου πει το Θεός να μην πέσει ο Δανιήλ σε αυτή τη στεναχώρια, να κάνει έτσι ώστε να μην φυλακιστεί ο Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων και να μην τον εθρέψει τελικά με την τροφή αυτή την ουράνια, αλλά η πρόνοια του Θεού, που είναι πιο σοφή, επιτρέπει να στεναχωρείται ένας άνθρωπος και ένας άλλος να τον βοηθάει. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, αγαπητοί αδελφοί, γίνεται πολύ μεγάλο καλό, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το εννοήσουμε αμέσως. Αναπτύσσεται η αγάπη και τα συναισθήματα αυτά που κάνουν τον άνθρωπο πραγματικό άνθρωπο. Ο ένας από τη μια με την ευγνωμοσύνη και με την ταπεινότητα που δείχνει δεχόμενος αυτό το οποίο χρειάζεται και ο άλλος με την αγάπη που το προσφέρει. Ανεβαίνει η ψυχή του προς τα πάνω, καλυτερεύει. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτόν τον κανόνα, να δίνουμε εκεί που πρέπει. Να δίνουμε όσο πρέπει και τρίτον να δίνουμε καθώς πρέπει. Ψηλά γράμματα και δύσκολα. Γιατί εδώ υπάρχουν χιλιάδες δικαιολογίες. Ότι αυτός που τα παίρνει είναι τεμπέλης και δεν δουλεύει. Ότι αν δεν του δώσω εγώ θα του δώσει κάποιος άλλος και ούτω καθεξής. Και έτσι δεν βρίσκουμε άκρη, αλλά ένας φιλόσοφος, λέω, Κράτης, ο οποίος ήθελε να δοθεί ολόκληρο στη φιλοσοφία, τι έκανε, δεν ήθελε να έχει καθόλου, λέει, φροντίδες. Πήγε και έριξε τα υπάρχοντά του όλα στη θάλασσα. Αλλά ήταν μορία αυτή που έκανε ο σοφός αυτός, αν και έμεινε σοφός στην ιστορία, έκανε αυτή τη μεγάλη μορία, διότι θα μπορούσε να τα δώσει σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Ο Ξέρξης, λέει, αγάπησε ένα μεγάλο πλατάνι και πότιζε τη ρίζα του με άρωμα και εύωσμο νερό και κρέμαγε στα
κλαριά του πλατάνου αυτού που αγάπησε ο Ξέρξης, λέει, πολύτιμα μαργαριτάρια και διαμάντια. Δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να τα δώσει αυτά εκεί που θα πιάνουν τόπο, αλλά τα έδωσε σε έναν πλάτανο. Είναι αυτό που λέει, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Βλέπουμε τόσο ανοησίες που κάνουν οι άνθρωποι. Και ο Κράτης έκανε αυτή την ανοησία που έριξε στη θάλασσα τον πλούτο του και δεν αγαθοποίησε κάποιον άνθρωπο ο οποίος τα είχε αυτά ανάγκη. Θα έπρεπε λοιπόν να τα δώσει εκεί που αρμόζαν, εκεί που έπρεπε. Αλλά και οι Εβραίοι επήραν όλα τα χρυσά στολίδια των γυναικών τους και τα έβαλαν στη φωτιά, στο χωνευτήρι της φωτιάς για να γίνει εκείνο το χρυσό μοσχάρι, μας λέει το Ευαγγέλιο, και δίνοντάς τα αυτά, τα αφιέρωσαν στο διάβολο κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Βάλ τι ήτανε, ήταν ο διάβολος. Όσα έδωσαν επίσης για το ναό του Σολομώντος, για να γίνει το θυσιαστήριο και για τις στολές των ιερέων. Αυτά όμως επενέθηκαν από το Θεό, διότι έγιναν για ένα σοβαρό σκοπό, για την ιερή υπηρεσία των αμφίων και του κτισίματος του ναού. Όταν εμείς όμως δίνουμε και σκοτεύουμε για εκείνα πορευόμαστε κατά κακήν έτσι έννοια ορέξεως, είσαι παιχνίδια, είσαι τυχερά παιχνίδια, είσαι μετοχές, δεν ξέρω τι γίνεται στα χρηματιστήρια, πώς παίζουν και τι παίζουν και τι χάνουν και τι κερδίζουν, τότε κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και γινόμαστε σαν τον άφρονα πλούσιο, ο οποίος λέει, εγώ θα τρώω, εγώ θα πίνω και εσείς σας πεινάτε. Αν λοιπόν για είναι κάποιο σκοπό σημαντικό, όταν δίνεις για κάποια οικογένεια φτωχή, για κάποιους ανθρώπους σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη που είναι φτωχή, αλλά και στη διπλανή σου πόρτα που έχει ανάγκη, τότε αυτός ο σκοπός είναι θεάρεστος. Διότι τα χαρίζει στον αληθινό Θεό και όχι στο Βάαλ, που είναι ο ψεύτικος Θεός, ο Μαμονάς, ο Θεός του χρήματος και του σατανά. Κάποτε ένας κυνικός φιλόσοφος δίνει από τον βασιλιά Αντίγονο, λέει, ένα τάλαντο. Και του είπε ότι αυτό το τάλαντο είναι πολύ, πάρα πολύ για ένα φιλόσοφο. Και άλλη φορά του ζήτησε 2 δινάρια και εκείνος του είπε ότι αυτό είναι πολύ λίγο για ένα βασιλιά. Και έτσι δεν του έδωσε απολύτως τίποτα. Λένε πως ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν ένας φτωχός στρατιώτης του ζήτησε έλεος να του δώσει κάτι, εκείνος λέει του χάρισε μια πολιτεία, του λέει πάρε αυτή την πόλη δική σου. Και εκείνος έμεινε εκστατικός και τον κοίταγε τον Αλέξανδρο για αυτό το χάρισμα. Και αυτό λέει είναι πολύ για ένα στρατιώτη, λέει βασιλιά Αλέξανδρε. Ναι, το αποκρίθηκε ο Αλέξανδρος, αλλά αυτό δεν είναι πολύ για έναν Αλέξανδρο. Ο Αντίγονος δεν έδωσε 2 δινάρια σε ένα φιλόσοφο γιατί του είπε ότι είναι πολύ λίγα. Μεμπτό είναι αυτό, γιατί εφόσον του τα ζήτησε, τα είχε ανάγκη. Έστω και αν ήταν λίγα τα λεφτά που ζήτησε από τον Αντίγονο, αλλά υπήρχε δικαιοσύνη σε αυτό να τα δώσει. 2 δινάρια έφτανε σε αυτόν να αγοράσει τον άρτο του για μια εβδομάδα, ίσως και να τρώει. Του το αρνήθηκε όμως επειδή του είπε ότι είναι πολύ λίγο για μένα να κάνω τόσο μικρή ελεημοσύνη. Κάνε λοιπόν μεγαλύτερη, αφού μπορείς. Χρειάζεται φιλοσοφία. Αν σου ζητήσει κάποιος μια δεκάρα, εσύ να του δώσεις 2 ευρώ. Λοιπόν, όσοι είναι η δύναμη που έχει ο καθένας στο βαλάντιό του, σε ανάλογη πρέπει να είναι και η ελεημοσύνη. Αλλά και ο φτωχός όταν δώσει, επειδή να το εστέρωμά του έχει μεγαλύτερο μισθό, όπως έχουμε την περίπτωση της χείρας, το δίλεπτο της χείρας, όπου την επένεσε ο Χριστός όταν έριξε τα λεφτά στο γαζοφυλάκιο, αν και τα λεφτά αυτά του γαζοφυλακίου ήταν ελάχιστα. Έδωσε μια δεκάρα που λέει ο λόγος, ένα δίλεπτο λέει το Ευαγγέλιο, και να ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο μιλάει για δραχμή, άρα οι δραχμές υπήρχαν από τότε, και να μην μας λένε ότι οι δραχμές ήταν το 1930, όπως άκουσα μια φορά στην τηλεόραση κάποιο κύριο εκεί που έλεγε. Οι δραχμές είναι αρχαίο νόμισμα και θα έπρεπε να το κρατήσουμε.
και δεν μας εμποδίζει τίποτα τα ευρώ να τα λέμε εμείς δραχμές. Λοιπόν, έτσι μόνο και μόνο για να μείνει η έννοια της δραχμής στην ζωντανή, στη θύμησή μας και στη γλώσσα μας, γιατί αυτό το είδος χρήματος είναι πανάρχιο. Αλλά είπαμε να δίνουμε και καθώς πρέπει. Με το πρόσωπο χαρούμενο, όχι μίζερο, και με την καρδιά, όχι με το ζόρι, να μην γίνεται η ελεύθερη με το ζόρι, να μην ηλαρών, λέει, δω την αγαπά ο Θεός. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να χαμογελάσεις όταν δίνεις, τουλάχιστον μη σκυθροπάζεις. Αν ελεείς και είσαι ανέσχυντος, αδιάντροπος, ή αν προσβάλλεις αυτόν που δίνεις, καλύτερα μην του τα δώσεις. Δεν είναι αναγκασμένος ο άλλος να δέχεται προσβολές επειδή είναι φτωχός ή επειδή σου ζήτησε κάτι. Μπορεί να του πεις δεν έχω, μπορεί να του πεις κάτι άλλο, αλλά αν τον βρίσεις δεν έχεις δικαίωμα. Ούτε τεμπέλη να τον επίσει, ούτε άχρηστο να τον επίσει, ούτε χίλια δυο που λένε και δίνουν και κάτι ελάχιστο και βρίζουν τον άλλον. Ή δεν δίνουν τίποτα και τον ευρίζουν. Λοιπόν, δεν είναι συμπεριφορά ανθρώπου αυτή, αλλά είναι συμπεριφορά πάλι ανθρώπου, έτσι. Παλαιού ανθρώπου, μη αναγεννημένου ανθρώπου από το χριστιανικό ιδεώδες. Να δίνεις πλουσιοπάροχο όπως εκείνος που σπέρνει, μας λέει ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, Ουρανοφάντορ λέγεται, γιατί ακούγεται παντού σε όλη τη γη, σαν να κατέβηκε από τον ουρανό και δίδαξε ο άνθρωπος αυτός, θαυμάσιος, μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος Έλληνας ο Μέγας Βασίλειος, και η ελεημοσύνη, λέει, μένει στον αιώνα. Δηλαδή, ο Θεός θα σου ανταποδώσει. Και όπως παίρνεις, λέει, έτσι θερίζεις. Αν δίνεις λίγο, λίγο θα θερίσεις. Αν σπέρνεις ελάχιστο. Όμως υπάρχει και η πνευματική ελεημοσύνη, που δεν είναι μόνο υλική, πρέπει να υπάρχει και υλική, να μην την αποφεύγουμε αν μπορούμε, αλλά υπάρχει και η πνευματική ελεημοσύνη, που είναι η διδασκαλία του Λόγου του Ευαγγελίου, η πνευματική βοήθεια, ακόμα και η παρηγοριά σε ένα θλιμμένο, θεωρείται πνευματική ελεημοσύνη και έχουμε χρέος να την δίνουμε, την παρηγοριά αυτή, όσο μπορούμε. Δύο λόγια παρηγοριά σε έναν άνθρωπο θλιμμένο είναι μεγάλη ελεημοσύνη, είναι σαν να του δίνουμε χρήματα και περισσότερο από αυτό. Το να παρηγορήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απαρηγόρητος και θέλει την παρέα σου για λίγο ή τη συμβουλή σου, είναι καθήκον χριστιανικό. Είναι και αυτό μια πνευματική ελεημοσύνη. Τι, πότε θα περιμένουμε δηλαδή να κάνουμε ελεημοσύνη, όταν πεθαίνουμε το τελευταίο λεπτό του θανάτου μας, να κάνουμε ελεημοσύνη? Όχι, η ελεημοσύνη πρέπει να αρχίσει από τότε που συνειδητοποιούμε ότι τώρα που είμαστε ζωντανοί πρέπει να κάνουμε το καλό για να έχουμε μισθό τέλειο από το Θεό. Βέβαια, αν γίνεται με συμπάθεια και αγάπη ελεημοσύνη και όχι από χρέος ή από ανταπόδοση που θα έχουμε από το Θεό, είναι ακόμα καλύτερη. Ακόμα καλύτερη είναι τότε, όταν γίνεται από αγάπη και από συναλληλία, από το ότι καταλαβαίνεις τον πόνο του άλλου, από συμπόνια. Θα υπάρχει μεγαλύτερος μισθός σε αυτήν την ελεημοσύνη παρά σε εκείνη την οποία δίνουμε για να πάρουμε, είτε σε αυτή τη στιγμή που δίνουμε αργότερα, να πάρουμε κάτι από αυτά, είτε μερικές φορές για να πάρουμε στην αιώνια ζωή μια καλύτερη παροχή από τον ίδιο το Θεό, που θα γίνει και αυτό. Διότι ο Θεός λέει και ένα ποτήρι κρύο νερό να δώσω στον άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται για μένα και λέει το λόγο μου, σε έναν προφήτη αν δώσεις, λέει, ένα ποτήρι νερό, θα πάρεις και εσύ μισθό προφήτη. Πόσο πλουσιοπάροχο είναι αυτό το πράγμα, αν σκεφτούμε ότι δίνοντας ένα ποτήρι νερό σε έναν εργάτη του Ευαγγελίου, σε έναν ο οποίος αγωνίζεται με οποιονδήποτε τρόπο στο χριστιανικό αγώνα, θα έχεις μεγάλο μισθό. Αλλά εν ζωή πρέπει να εμπιστευτούμε τον πλούτο μας, διότι όταν έρθει ο θάνατος αναγκαστικά θα ανοίξουμε τα χέρια και θα φύγουν αυτά που κρατάμε εμείς οι άνθρωποι, διότι κανείς δεν μπορεί μετά το θάνατο να κρατήσει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Και όπως ήρθαμε γυμνοί, έτσι φεύγουμε γυμνοί από τον κόσμο αυτό. Είμαστε διαβάτες αυτού του κόσμου, αλλά έχει πολύ αξία αυτός ο κόσμος, αν το χρησιμοποιήσουμε την αξία του με την τη στιγμή του θανάτου θα θέλαμε να δώσουμε τα πάντα σαν ελεημοσύνη, αλλά δεν θα είναι δυνατό εκείνη τη στιγμή να γίνει αυτό και δεν θα έχει αξία αυτό το πράγμα
διότι ούτε ως ή άλλως κάτι που το χάνεις, αν το δώσεις δεν έχει αξία. Είναι σαν, σαν να χαρίσεις ένα λιγμένο γραμμάτιο, δεν έχει καμιά αξία το γραμμάτιο αυτό, πρέπει να το δωρήσεις τη στιγμή που έχει αξία. Όταν στην κατοχή τα λεφτά δεν είχαν αξία, τα κάνανε πάκα οι άνθρωποι και τα δίνανε για να ψήνουν το φαγητό, τα βάζανε στο φούρνο, τα βάζανε στις όμπες. Πάκα ολόκληρα λεφτά, τα οποία δεν είχαν καμιά αξία. Σκέψου τώρα να γίνει πληθωρισμός και τα λεφτά να χάσουν τελείως την αξία τους και να αρχίσει να κάνει ελεημοσύνη με αυτά. Τι να τα κάνει ο άλλος, θα τα πετάξει στον δρόμο. Γιατί δεν έχουν αξία. Έτσι λοιπόν έχουν αξία τα χρήματα εν ζωή όταν είμαστε. Ρωτάει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Δεν είναι υποκριτής Φαρισαίος το παιδί αυτό που ρωτάει, ο νεανίας όπως λέγεται στο Ευαγγέλιο, δηλαδή είναι σε μια νεαρή ηλικία ακόμη, αλλά είναι και ένας νέος ο οποίος ήταν εγκρατής και θεοφοβούμενος άνθρωπος, φοβόταν να κάνει να παρακούσει το Θεό, τις εντολές του Θεού, γι' αυτό και δεν έκλεβε, δεν ψευδομαρτυρούσε, δεν μίχευε, δεν πόρνευε, ήταν εγκρατής σόφρον νέος. Αυτά πάντα τα κράτησα από την νεότητά μου, λέει στον Χριστό. Όταν του λέει να τηρήσει τις εντολές αυτές ο Χριστός, εκείνος είπε: Κύριε, εγώ τις εντολές αυτές τις έχω κρατήσει από τα νιάτα μου, από πολύ μικρός. Και ο Χριστός του λέει: Ένα σου λείπει. Τον είδε, λέει ο Χριστός, τον παρατήρησε και τον συμπάθησε. Ήταν πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Αλλά ένα πράγμα σου έλειπε, σου λείπει, του είπε ο Χριστός. Ένα σου λείπει. Να μην είσαι φιλάργυρος. Αυτός είχε μόνο αυτό το κακό. Όταν τον άγγιξε ο Χριστός και του άγγιξε εκεί, του έβαλε το χέρι στην πληγή, του είπε, αν θέλεις να είσαι τέλειος, πώλησε όσα έχεις, δώσε στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με. Τότε ο νέος αρχίζει να λυπάται και να κατεβάζει το κεφάλι και να φεύγει από τον Χριστό περίλυπος. Γιατί? Διότι μας λέει το Ευαγγέλιο ήταν πάρα πολύ σφόδρα πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος, σφόδρα θα πει πάρα πολύ. Αυτός ο καλός και αγαθός άνθρωπος, ο οποίος δεν πήγε με τη γυναίκα κανενός, ο οποίος δεν έκλεψε, δεν πόρνευσε, δεν μίχευσε, δεν είπε ψέματα, δεν εκμεταλλεύτηκε άλλο άνθρωπο, δεν ψευδομαρτύρησε, τήλησε όλο τον νόμο, το μοσαϊκό, του Μωυσή, τις εντολές, του Θεού τις εντολές δηλαδή που έδωσε ο Μωυσής από το όρος, και εντούτοις δεν είχε επάνω του αγάπη για τους άλλους ανθρώπους. Τα κρατούσε τα λεφτά όλα για τον εαυτό του, γιατί ήταν μεν καλός για όλα τα άλλα, αλλά ήταν φιλάργυρος. Είχε πολλές και καλές αρετές. Δεν ψευδομαρτυρούσε, που είναι φοβερό έγκλημα η ψευδομαρτυρία, γιατί κλείνει σε έναν αθώο στη φυλακή. Και είχε φυλάξει από την νεότητά του, λέει, από τα μικρά του χρόνια, τα παιδικά του χρόνια, όλες τις αρετές αυτές. Ενίστευε, αρνήθηκε τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο την κοσμική ζωή, δεν έπαιζε τυχερά παιχνίδια, δεν έκανε τέτοια πράγματα. Είχε αποστραφεί τις κακές συναναστροφές, τις ματαιότητες και τα ξεφαντώματα που κάνουν μερικοί άνθρωποι, τα είχε κάνει όλα αυτά και ασχολείται να τηρήσει τις εντολές του Θεού και προσεύχεται στο Θεό και σε όλη του τη ζωή και την πολιτεία έδειξε καλή συμπεριφορά. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο καλός αυτός άνθρωπος ήταν φιλάργυρος, νηστευτής αλλά φιλάργυρος. Μπορεί να ήταν και θαυματουργός κάποιος, αλλά να ήταν φιλάργυρος. Ακυρώνει το ένα το άλλο. Και του είπε ο Χριστός, ένα πράγμα ακόμα σου λείπει. Ένα πράγμα του λείπει για να το ενθερίσουμε τέλειο πια. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, παρόλο τον πλούτο του είναι φτωχός στην ψυχή, γιατί αγαπάει τα αργύρια, το μαμονά. Δεν τρώει κρέας στις ημέρες που απαγορεύεται, προσεύχεται στο Θεό, κάνει τα πάντα, σαν τις μωρές παρθένες που
που δεν είχαν έλεος για τους άλλους, λέει. Λοιπόν, τα κάνει όλα με τα χαράς, αλλά ένα τον πικραίνει και απέρχεται λυπημένος από τον Χριστό, ένα τον πικραίνει, το να δώσει από τον πλούτο του στους φτωχούς. Δεν υπάρχει λοιπόν Άγιος που να είναι φιλάργυρος. Εάν κάποιος έχει όλες τις αρετές αλλά έχει φιλαργυρία, έχει μια βαθιά πληγή μέσα του, θανάσιμη στην ψυχή του. Άγιος φιλάργυρος δεν υπάρχει. Ούτε μπορεί να είναι ακόλουθος του Χριστού, ένας ο οποίος κρατάει το χρήμα του για τον εαυτό του. Αυτό μαρτυρεί και η παραβολή αυτή του Ευαγγελίου. Δεν είναι παραβολή, είναι πραγματικότητα. Γιατί λέει πραγματικά τον επισκέφτηκε ο άνθρωπος αυτός. Δεν είναι όπως ας πούμε η παραβολή του ασώτου που είπε ο Χριστός, μια υποθετική ας πούμε έτσι κατάσταση. Αλλά αυτός είναι μια πραγματική προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που ζούσε στο Ισραήλ. Και όπως είπαμε κατά τα άλλα καλός, αλλά είχε αγαπήσει το χρήμα πιο πολύ από τον συνάνθρωπο. Και βλέπουμε και από το Θεό το αγάπησε περισσότερο. Γιατί όταν έχει το Θεό μπροστά του, τον Κύριό μας, δεν τον ακολουθεί. Χωρίζεται λοιπόν λόγω αυτής της φιλαργυρίας και από το Θεό. Δεν μπορεί να σωθεί, παρόλο που έχει όλες αυτές τις αρετές. Αλλά ας μην πούμε αποκλειστικά τη λέξη «δεν μπορεί», γιατί ο Χριστός μας λέει ότι δύσκολα σώζεται ένας πλούσιος. Αυτό πρέπει να πούμε και εμείς. Έχουμε υποχρέωση να κρατάμε τα λόγια του Χριστού. Δύσκολα. Όπως περνάει, λέει, μια γκαμίλα από μια βελόνα. Μας φαίνεται ειρωνική αυτή η φράση και πολλοί το εξηγήσανε όπως η γκαμίλα, το ζώο δεν μπορεί να περάσει από μια ξύλινη βελόνα που ράβουν τα δίχτυα οι ψαράδες, γιατί δεν είχαν σιδερένιες βελόνες, όπως καταλαβαίνετε, αλλά κάποιες ξύλινες θα είχαν. Ο δρόμος είναι στενός και θλιμμένος για την αιώνια ζωή. Τι έπρεπε να κάνει ο πλούσιος αυτός? Έπρεπε να κάνει αυτό που του είπε ο Χριστός, να δώσει τα χρήματά του. Όπως τα έδωσε ο Ζακχαίος και σώθηκε. Και αν δεν τα έδωσε όλα ο Ζακχαίος, έδωσε τουλάχιστον τα μισά. Και αυτό τον έκανε να σωθεί. Έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Ηλία, του προφήτη Ηλία, ο οποίος ρίχνει, λέει, τη μιλωτή του κάτω στη γη. Και του είπε, αν με δεις να τη ρίχνω τη μιλωτή αυτή και την πάρεις, την πιάσεις, τότε θα πάρεις και τα δικά μου προσόντα, τις δικές μου αρετές που μου δώσε ο Θεός. Και μάλιστα σε διπλό βαθμό. Γιατί όμως έπρεπε να ρίξει αυτή τη μιλωτή κάτω, διότι με ρούχα και με πλούτη και με πράγματα βάρη δεν μπορούμε να ανέβουμε στο Θεό. Ή μάλλον δύσκολα ανεβαίνουμε στο Θεό, δύσκολα τα χρήματα έχοντες εισέρχονται εις την Βασιλεία του Θεού. Αυτά είναι βάρη που τον κατεβάζουν προς τα κάτω. Ο προφήτης Ηλίας για να ανέβει στον ουρανό χρειάστηκε να πετάξει το βάρος της μιλωτής. Ήταν ένα βαρύ ένδυμα από τρίχα καμήλου αυτό. Μπορεί να ήταν 3 κιλά αυτό που φορούσε και ο Ιωάννης και ο προφήτης Ηλίας. Για να ανέβει λοιπόν έπρεπε να πετάξει τα βάρη, τα γήινα και συμβολικά και εμείς για να ανέβουμε στο Θεό πρέπει να μην είμαστε οι ληστές άνθρωποι. Οι μαθητές είπαν στον Χριστό, ποιος θα σωθεί τότε, αφού τόσο δύσκολα μπαίνει κανείς στην Βασιλεία του Θεού. Και ο Χριστός απαντάει, τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεοαστή. Δηλαδή, εκείνα που φαίνονται αδύνατα στον άνθρωπο, εκείνα που κάνουν οι άνθρωποι, φαίνονται αδύνατα να γίνουν, τα ανθρώπινα παλέσματα και οι κόποι, αλλά ο Θεός μπορεί να ευεργετήσει τον άνθρωπο τον καλοπροαίρετο και να τον βάλει στη βασιλεία του, εφόσον κάνει την προσπάθεια αυτή να έρθει σε συνάντηση με τον συνάνθρωπό του μέσω της ευεργεσίας που θα του προσφέρει, όποια ευεργεσία, όπως είπαμε, μπορεί να προσφέρει στη δεδομένη περίπτωση. Εδώ τελείωσε η σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή που, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.